Τέτοιο πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Μέσα σε 6 λεπτά κάει και το μάτι. Σε 6 λεπτά. Όταν πέρασε τη Μαραθώνος, γιατί όλοι πιστέψανε ότι δεν θα καβαλήσει τη Μαραθώνος, αλλά μόλις πέρασε τη Μαραθώνος, σε 6 λεπτά κάει και το μάτι. Έτρεχε ο άνεμος εκείνη την ημέρα με 120 χιλιόμετρα την ώρα πριν τη φωτιά. Τι να σας πω, κόλαση. Κόλαση. Εγώ είχα πάει εκεί πέρα που ξέρω, επειδή είμαι και ψαράς, αμέσως τρέχω για τη θάλασσα και βλέπω καμιά ξυνταρία άτομα εκεί πέρα, τα οποία δεν ξέρανε το μέρος και νομίζατε ότι είναι παραλία, ενώ ήταν γκρεμός εκεί πέρα και λέγανε βοήθεια, βοήθεια, ενώ δεξιά τους είχαμε φτιάξει εμείς χρόνια τώρα, που επειδή ήμουν από το 72 εδώ πέρα στο μάτι, είχαμε φτιάξει κάτι σκαλάκια για να κατεβαίνουμε να κάνουμε μπάνιο και δεν τα βλέπαν οι άνθρωποι. Τι να βλέπω, καπνός και φωτιές πάνω από τα κεφάλια μας. Αλλά εμείς κατεβήκαμε στη θάλασσα και γλιτώσαμε. Τους γειτόνους μου, τους είδα σαν σουβλάκια κάτω, ψημένους. Γειτόνους μου που είμαστε τόσα χρόνια παρέα εδώ πέρα και γειτόνι, και δυστυχώς αποδείχθηκε ότι δεν ήταν 2, ήταν 102. Η γυναίκα με έπαθε έμφραγμα. Την είχα εγώ αγκαλιά μετά στη θάλασσα 5,5 ώρες. Αγκαλιά και μέχρι να συνέλθει. Μετά από 5 μέρες όμως δεν μπορούσε να ανταπτεύσει. Ξυπνάει το πρωί και δεν μπορούσε να μου μιλήσει. Και εγώ, επειδή ήξερα τις πρώτες βοήθειες και τα λοιπά από το λιμενικό που υπηρέτησα, τη βούτυξα αμέσως και την πήγα στο θώρακος. Εγώ ήμουν στο σπίτι μου, μόλις είχα γυρίσει από Ραφίνα από γιατρό, είδαμε τη φωτιά, μύρισε και λέμε κάπου εδώ κοντά είναι. Χωρίς να μας ειδοποιήσει κανείς, κάποια στιγμή άρχισαμε, μαζεύαμε το σπίτι για να σκοθούμε να φύγουμε. Γιατί τρομάξαμε με την ιδέα ότι θα έρχεται πιο κοντά. Περνάει ένας γείτονος, ο οποίος κάηκαν 5 άτομα, αυτός, τα παιδιά του, η μητέρα του και η γυναίκα του, και μας λέει φύγετε και θα καούμε στα τα ποντίκια. Κατεβαίνοντας αυτός προς το μάτι, κάηκε μέσα σε αυτό το οικόπεδο που είναι εδώ από πάνω και εμείς φύγαμε Ραφίνα και έτσι σωθήκαμε. Τελικά δεν κάηκε, αλλά το βλέπαμε ότι και εγώ μας τον είχαμε καεί στο σώμα. Έβρεχε σαν φωτιά. Δηλαδή ήταν ένα τραγικό πράγμα. Δεν υπάρχουν λόγια να μην μπορεί να αναπνεύσει. Περνάγαμε μέσα από τις φλόγες. Το αμάξι μέσα από τις φλόγες. Ή θα ζήσουμε ή θα πεθάνουμε. Δεν είχαμε επιλογή να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν θα ξεχάσω, γιατί εκείνη την ημέρα που ήρθε αυτό το παλικάρι και μας ειδοποίησε και λέει φύγετε, φύγετε όσο μπορείτε πιο γρήγορα για να μπορέσετε να σωθείτε. Και εκείνο κάηκε. Δηλαδή το πιστεύαμε ότι κάηκε. Το πανικό, το φόβο. Το τρέξιμο, ούτε ρούχα πήραμε, τίποτα, δεν προλαβαίναμε. Τα σκυλιά μου, το ένα και εγώ, όταν να το βλέπεις μπροστά σου, να μην μπορεί να το σώσεις. Το άλλο το χάσαμε, για καλή μου τύχη μπήκε μέσα στο σπίτι και σώθηκε. Δηλαδή ήταν ένα άλλο πράγμα, άλλο πράγμα. Όλα τα σπίτια είναι διαλυμένα, δεν έχουν... 4 σπίτια σωθήκαμε και κάτι σαν πολυκατοικίες που είναι. Όλα τα άλλα είναι διαλυμένα. Τίποτα δεν έχει γίνει. Τίποτα δεν έχει φτιαχτεί. Μια κατάσταση δραματική. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ 28 του μήνα. Είδαμε αυτά που είδαν όλος ο ελληνικός λαός στην τηλεόραση. Μια καταστροφή μεγάλη, ανεπανάληπτη θα έλεγα. Εντάξει, αρχίσαμε να υλοτομούμε τα καμένα δέντρα, γιατί αυτό μας ανατέθηκε. Εντάξει, υπήρχε πανικός, υπήρχε πόνος, συναισθήματα ανάμεικτα, άλλοι που δεν χάσαν κανέναν, άλλοι που είχαν χάσει. Μπήκαμε σε σπίτια δηλαδή που είχαν χάσει 2 άτομα και λέγανε εδώ ήταν το παιδί με τη γιαγιά, ξέρω. Είχε πάρα πολύ ζέστη στην αρχή, πότισα όλο τον κήπο, όλα τα λουλούδια μου και μετά βλέπω, βγαίνω στην πόρτα και βλέπω τη φωτιά. Μέσα σε 10 λεφτά έφτασε μέχρι την πόρτα μου. Ίσια ίσια έκλεισα την πόρτα, τα τζάμια μου και βγήκα έξω. Στο σκαλοπάτι μου ήταν η φωτιά. Και ήρθα και έπεσα στη θάλασσα εδώ. Και κάθισα 6,5 ώρες. Ύστερα μας πήραν τα βαρκάκια και μας πήγαν στην Ραφίνα. Έγιναν όλα τόσο ξαφνικά, δεν το περίμενε κανένας. Ήταν σε ώρα σιέστας όλος ο κόσμος και βρεθήκανε σε ένα αρμαγεδόνα απροειδοποίητα. Και ο καθένας έλεγε ως τον εαυτό σωθήτο. Ένα πανδημόγινο γινότανε, τίποτα άλλο. Καταρχήν δεν βλέπαμε τίποτα από το μαύρο τον καπνό. Εντάξει, δεν έβλεπες, δηλαδή έκανες και τον προσανατολισμό σου.
άνθρωποι δεν ξέρανε προς τα που πέφτει η θάλασσα, ματιώτες, οι οποίοι πηγαίνουν κάθε μέρα για μπάνιο. Πρώτο. Δεύτερο, άκουγες κραυγές και κρίξεις από τα αυτοκίνητα. Αυτή ήταν η ατμόσφαιρα και απόλυτο σκοτάδι. Οι επόμενες μέρες ήταν σαν να βρίσκεσαι σε ένα νεκροταφείο. Μυρωδιά παντού, πάρα πολύ βαριά η απώλεια των συνανθρώπων, η καταστροφή του παράδεισού μας, άνθρωποι στα νοσοκομεία με τρομερά εγκάβματα, τα οποία δεν ξέρουμε πόσο από αυτούς θα ζήσουν, οι οποίοι όσοι ζήσανε ακόμα μέχρι σήμερα παιδεύονται και θα παιδεύονται για μια ζωή, από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλη, και μια προσπάθεια αναδιοργάνωσης της πόλης μας. Ο χειμώνας ήταν άσχημος, λιγοστά τα σπίτια τα οποία υπήρχαν κάτοικοι μέσα, μαυρίλα γύρω, σκουπίδια, ακόμα τα σκουπίδια δεν τα έχουν μαζέψει, αμίαντος, και υπήρχε όλη η ατμόσφαιρα της περσινής ημέρας. Δηλαδή αναπόφευκτα όλοι μιλάγαμε γι' αυτό, γιατί αυτό μας έκαιγε και αυτό προσπαθούμε να φτιάξουμε. Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Τι να ξεχάσουμε, τους νεκρούς? Τα σπίτια μπορεί να τα ξεχάσουμε, τους νεκρούς τους ξεχνάμε? Όχι βέβαια. Τους εγκαυματίες τους ξεχνάμε? Όχι βέβαια. Τι να ξεχάσουμε, το κράτος το οποίο δεν υπήρξε την ημέρα εκείνη, ένα χρόνο μετά, είναι σαν τις επόμενες ημέρες. Είχαν και εμείς οι υποσχέσεις ότι τα πράγματα θα γίνουν όλα fast track, δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Με βήμα χελώνα της χελώνας. Και την επόμενη μέρα κατεβήκαμε, κάναμε τη διαδρομή και είδαμε μια εμπόλεμη ζώνη. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα στη ζωή μου. Ήταν πολύ τραυματικό, πόσο μάλλον για αυτούς που κατοικούσαν εδώ. Ένα χρόνο μετά βλέπω έναν κόσμο ο οποίος προσπαθεί να ορθοποδήσει. Με μεγάλη αξιοπρέπεια το έχουν αντιμετωπίσει και οι θήτες και οι οικογένειές τους. Την επόμενη μέρα ήταν όλα μαύρα, ήταν σαν ένα νεκροταφείο θα έλεγα. Δεν είχε καμία σχέση με το μάτι και γενικά με οποιαδήποτε κατοικημένη ζώνη. Αυτό πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Ήταν κάτι σουρεάλ. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω. Οποιοςδήποτε στην θέση τους, η ζωή του θα εξαρτώταν από καθαρά τυχαία γεγονότα. Το αν θα ζήσεις, αν θα πας δεξιά-αριστερά, αν θα πας κάτω ή πάνω, όλα ήταν τυχαία. Θεωρώ ότι το ΜΑΤ κατοικείται από ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ δυναμικοί. Είναι άνθρωποι που έχουν προσωπικότητα και έχουν και το μορφωτικό επίπεδο και τέλος πάντων ό,τι χρειάζεται για να μπορέσουν να συγκροτήσουν τις δυνάμεις τους και να το ξεπεράσουν. Νομίζω ότι όλα ξεκινάνε από τον πυρήνα.